Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Χθες έγινε μια κινητικότητα στην πόλη. Οι καταναλωτές βγήκανε, επισκέφτηκαν τα καταστήματα, κάποιοι αγοράσανε, τηρούντας όλα τα μέτρα, το απαραίτητο μέτρα προστασίας. Αλλά υπάρχει μια ανάμεικτη, ένα ανάμεικτο συνέστημα στον κόσμο, γιατί όταν βγαίνουμε μια καραντίνα περίπου 2 μηνών, είμαστε όλοι επιφυλακτικοί. Ο κόσμος βγήκε πιο έντονα, κανονικά που υπάρχει η απαγόρευση, έχει σταματήσει τις κυκλοφορίες, επισκέφτηκε καταστήματα, επέλεξε την πόλη των Γρεβενών, είδε πράγματα, επέλεξε και πράγματα, πραγματοποίησε αγορές κανονικά από τα καταστήματα της πόλης. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, και βλέποντας και τη δεύτερη μέρα σήμερα, η ικανοποίηση των καταστηματαρχών είναι χαρακτηρίζεται ως μέτρια. Αυτό είναι που μας έδειξε μια αποτύπωση, μια δημοσκόπηση μικρής που κάναμε μεταξύ των μελών μας. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε και αντιλαμβανόμαστε τους λόγους. Είναι ένα βασικό που καταλαβαίνουμε, είναι πολύ απλά κοιτάξτε τον εαυτό μας, πόσο πιεσμένοι νιώσαμε το προηγούμενο διάστημα, πόσο σφινωμένοι οικονομικά είμαστε, γιατί δεν είδαμε ακόμα από την κυβέρνηση αυτά που περιμένουμε. Άρα ο κόσμος είναι μουδιασμένος, φοβάται σίγουρα, γιατί όταν είσαι σε 2 μήνες, όπως είπα πριν, σε ένα σπίτι, ξαφνικά αλλάζει μια κατάσταση, αλλά χωρίς να ξέρεις το πρόβλημα επιλύθηκε οριστικώς. Άρα είσαι σε μια διαδικασία πολλών σκέψεων, αλλά η οικονομία είναι αυτή τη στιγμή που πρέπει να γυρίσει την κατάσταση, ώστε να γίνουν κάποια πράγματα από εδώ και πέρα, για να μπορέσει ο κόσμος να νιώσει μια ασφάλεια και να επιλέξει να προμηθευτεί κάποια προϊόντα, να πραγματοποιήσει κάποιες αγορές, να διαθέσει ένα μέρος του εισοδήματός του στην πραγματοποίηση αγορών. Και μια τελευταία ερώτηση, τι γίνεται έτσι με την ιστοσελίδα που έχουμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο? Είναι πολύ θετικά τα μηνύματα. Οι επιχειρηματίες, οι καταστηματάρχες έχουν δηλώσει έντονο ενδιαφέρον γι' αυτό. Ήδη αρκετοί έχουν μπει στη σελίδα. Αρκετοί έχουν βάλει τα προϊόντα τους. Έχουμε ένα όριο σε αυτή τη φάση, λόγω της πιλωτικής λειτουργίας, των 30 προϊόντων ανά κατάστημα. Αυτό δημιουργεί ένα όριο περίπου σε 900-950 προϊόντα αυτή τη στιγμή στην σελίδα. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον είναι έντονο από τους επαγγελματίες, αλλά είναι ένα πολύ περίεργο εγχείρημα και πρωτότυπο παράλληλα, γιατί έπρεπε να εκπαιδεύσεις τον κόσμο, τους καταστηματάρχες που πολλοί δεν είχαν και εξοικείωση με το ηλεκτρονικό εμπόριο, να μπουν σε μια νέα πλατφόρμα, να περάσουν τα προϊόντα τους, να αντιληφθούν τη λογική της. Οπότε όταν αυτό, ξέρετε, γίνεται και λόγω του κορονοϊού απομακρυσμένα με βίντεο ή με παρουσιάσεις, δημιουργεί μια καθυστέρηση στην όλη ιστορία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα εγχείρημα το οποίο το κάνουμε. Προέκυψε μέσα στην ιστορία του κορονοϊού, αλλά ήρθε για να μείνει. Είναι αυτό που λέμε ότι θα βγάλει τις επιχειρήσεις από τα καταστήματα, θα τις βάλει στο ίντερνετ, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Προς Θεού, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, για μας προμηθοποιείται τα καταστήματά μας, αυτή είναι η κύρια δραστηριότητά μας. Απλά θέλουμε να συνδυάσουμε τα ωφέλη του να βρίσκεται κάποιος στο ίντερνετ, γιατί πλέον όλοι θέλουν να είναι στο ίντερνετ, γιατί όλος ο κόσμος ψάχνει στο ίντερνετ. Άρα συνδυάσουμε τα ωφέλη αυτά με την τοπική παρουσία που έχουν τα καταστήματα. Άρα το μήνυμα είναι, είμαστε και εδώ, για όσους είναι και θα μπουν και συνέχεια στο grevenamall.gr. Είμαστε και εδώ βλέπουμε, εδώ διαλέγουμε και μπορούμε είτε να παραλάβουμε το κατάστημα, είτε να πιάσουμε και να αγγίξουμε από κοντά. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσουμε στους καταναλωτές. Άρα το grevenamall.gr λειτουργεί, μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να μπει μέσα. Μπορεί να μπει μέσα, είναι σε πιλωτική λειτουργία, τονίζω, δηλαδή ότι μπορεί να δει κάποιες δυσλειτουργίες, αυτά δουλεύονται από πίσω. Είναι μια σελίδα η οποία λόγω τεχνικής δυσκολίας στήθηκε σε πολύ σύντομο διάστημα αναλογικά με το τι έπρεπε να στηθεί. Άρα βλέπουμε και επιλύουμε συνεχώς προβλήματα. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος μπορεί να μπει, να δει τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται μέσα, μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του και να βάλει και τις παραγγελίες του. Και συνεχώς θα εμπλουτίζεται αυτή η κατάσταση, θα ανέβει και το όριο των 30 προϊόντων ένα κατάστημα που έχουμε θέσει για τεχνικούς λόγους σε αυτή τη φάση, θα είναι το απεριόριστο, θα ανέβει η βαθμίδα σιγά σιγά, ώστε να μπορούν να έχουν όσο πιο δυνατό περισσότερα προϊόντα οι επιχειρήσεις μέσα. Είναι έτοιμα που το έχουμε δεχτεί επανειλημμένως για να εμπλουτίσουμε και άλλο αυτή την ιστορία. Εμείς ο στόχος μας είναι όταν ολοκληρωθεί αυτή η κατάσταση να έχουμε σχεδόν όλα τα καταστήματα της πόλης μέσα στο grevenamall.gr.